Λίγες ώρες πριν τη συνάντηση, Ερντογάν Μητσοτάκη, οι Τούρκοι επιχείρησαν να δημιουργήσουν θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Μια τουρκική ακτεωρός έφτασε σχεδόν μέχρι τη Σκύρο με πρόσχημα την παροχή βοήθεια σε εμπορικό πλοίο που κινδύνευε. Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ είναι του Λάμπρου Δεμερτζή. Η ακτεωρός που ξεκίνησε από τα τουρκικά παράλια διασχίζει το Αιγαίο και φτάνει μέχρι τη Σκύρο, όπου το φορτηγό πλοίο New Leo, που βλέπετε να χτυπιέται από τα κύματα, εξέπεψε σήμα κινδύνου. Λόγω μηχανικής βλάβης το πλοίο έμεινε ακυβέρνητο. Πήρε κλίση λόγω μετακίνησης φορτίου και το πλήρωμα εξέπεμψε SOS ώστε να το εγκαταλείψει. Το περιστατικό της διέλευσης της τουρκικής ακτεωρού στα διεθνή ύδατα επιβεβαιώνουν και πηγές από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Οι Τούρκοι έφτασαν αργά το μεσημέρι 2 ναυτικά μίλια από το σημείο του ναυαγίου. Η ακτεωρός ήταν πάντα σε διεθνή ύδατα. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τις ελληνικές αρχές είχε ήδη ολοκληρωθεί και τα 14 μέλη του πληρώματος του φορτηγού New Leo είχαν ήδη μεταφερθεί με ελικόπτερο Super Puma στη Σκύρο. Οι Τούρκοι, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησαν να στείλουν και ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ στην περιοχή του ναυαγίου. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονταν δύο Μιράζ της πολεμικής αεροπορίας που εκτελούσαν εκπαιδευτική πτήση. Δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς λόγω κακών καιρικών συνθήκων το τουρκικό ελικόπτερο δεν προσέγγισε και επέστρεψε στην Τουρκία. Το ζήτημα έρευνας και διάσωσης τα τελευταία χρόνια έχει γίνει στο Αιγαίο και εθνικό θέμα. Η Τουρκία έχει επιχειρήσει στο παρελθόν και θα το πράξει και στο μέλλον, όπου τυχόν δημιουργηθεί κάποιο κενό, να το αξιοποιήσει, ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία να προτάξει ανερμάτιστες θέσεις που έχει σχετικά με το Αιγαίο. Από την πρώτη στιγμή στην περιοχή βρέθηκαν για παροχή βοήθειας εκτός από σκάφη του λιμενικού, πολεμικά πλοία και άλλα παραπλέοντα, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες και υπήρχε πιθανότητα να βυθιστεί το πλοίο. Οι 14 Ουκρανοί μέλη του πληρώματος φορώντας σωσίβια βγήκαν στην Πρίμνη ώστε να μπορέσουν να τους περισυλλέξουν οι διασώστες. Λόγω της θαλασσοταραχής, ένας ναυτικός πέφτει στη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Εδώ βλέπετε το διασώστη να κατεβαίνει και να βουτά στα παγωμένα νερά να σώσει το ναυτικό. Με συντονισμένες προσπάθειες, τα δύο Super Puma διέσωσαν όλους τους ναυτικούς και τους μετέφεραν με ασφάλεια στη Σκύρο.